σιγά σιγά, σιγά σιγά για να μην...
φαντάζαν γυναίκες. Ναι, και εφημερώνες σίγουρα. Έτσι λένε. Από πατέρα μας. Και ποιες, από πού ήταν αυτές. Αυτές ήταν ταρτίνες. Εγώ στη Χαλκιδική είχε συγκροτηθεί μεγάλο σώμα ανταρτικό και είχαμε έναν Παπαγιώργη αρχηγό από τη Μεγάλη Παναγία, ο οποίος ο Παπαγιώργης ήταν στέλεχος του ΚΚ. Παπάς δηλαδή. Όχι. Παπαγιώργης επώνυμο. Παπαγιώργης επώνυμο. Τον οποίο αυτό ο Παπαγιώργης είχε ολόκληρο σύνταγμα. Τι σύνταγμα, ταξιαρχίας του, 3.000 και παραπάνω γιαντάρτες. Και είχε την περιοχή εδώ της Ελλήνης, την είχε περιφράξει. Είχε περιφράξει μια περιοχή στα βουνάκια και ζούσαν, ας το πούμε. Αλλά έκανε εξορμή στα γερόνια στην περιοχή. Τελικά τον Παπαγιώργη δεν μπορούσε να τον εκβάλουν μέχρι τελευταία. Και τον πρόδωσε μια στην οποία γυναίκα στο χωριό που έμενε, κρυβόταν στον αχυρόνα της. Και κάποια στιγμή έχει ιστορία αυτό το περιστατικό που σας το λέω τώρα. Λοιπόν, τον είχαν επικηρύξει ο στρατός, τον έβγαλε πολλά λεφτά τον Παπαγιώργη. Οπότε του χάλασαν τα παπούτσια κάποια στιγμή και στέλνει αυτή την κυρία που τον έκρυβε. Η γυναίκα του στο χωριό και του λέει πήγαινε να πάρει σε ζευγάρι παπούτσια. Αλλά αυτό ήταν θεόρατο στον πόλεμο, στο πούμε. Και ένα παρήγγειλε 46-47 νούμερο παπούτσια. Όταν πήγε στον παπούτσι, γιατί α πούμε πούλαγε αυτό το παπούτσι, λέει τέτοιο νούμερο λέει παπούτσια, ποιο τα φοράει. Οπότε πονήρεψε αυτό, λέει πρέπει πω έχει κρυμμένο το παπαγιόρι. Τη λέει αν τυχόν γνωρίζει τίποτα γι' αυτό, ναι, αυτή είχε στη φυλακή τον αδερφό τη. Εγώ θα ενεργήσω να τον ελευθερώσουμε και θα πάρουμε και την επικήρυξη και θα πάρει τα λεφτά. Και το πρόδωσε το μυστικό. Και πήγαν και τον συλλάβανε τον Παπαγιώργη. Το συλλάβανε και αυθημερών, το έκοψαν το κεφάλι αυθημερών, φοβόμενοι γιατί ήταν φοβερός, με τα πιανάτα με τίποτα. Ο κόσμος δεν πίστευε ότι ο Παπαγιώργης σκοτώθηκε. Και πήγαν και τον ξέθαψαν μετά πάλι, για να το δούνε. Αλλά και πάλι ακόμη δεν το πίστευαν μέχρι πρότινος. Πριν από 5-6-7 χρόνια εξέδωσε ο Τσάμις εδώ στα Γενώνα σε ένα βιβλίο. Και του είχε φωτογραφία την ώρα που το συλλάβαν τον Παπαγιώργη. Mm-hmm. Τη φωτοτύπησε αυτή τη φωτογραφία και του την έστειλαν και βεβαιώθηκαν οι δικοί του γιατί ζούσαν στον κομμουνιστή τον Παγιώργη. Αντάρτη για το θάνατο του Παγιώργη, έτσι έγινε. Αυτές που έφερα από εδώ μέσα οι πολλοί ήταν από εδώ. Από τα χωριά τη Καθηγητή. Αυτοί που δούλευαν στα βουνά και στα αυτά. Αυτοί τα ξέραν τα πάντα. Είχε τώρα ποιο έχει χρήματα τα πάντα εδώ, λόγια. Τα πήρα. 3 Οκτωβρίου ήταν. Και το δικό μα. Πήγαινε στο Μακαρίτη το Φυσυρί. Κεραστήκαν πέρα χωρίς μη ξέρω εγώ. Χτυπούσαν το... Κοιτάξτε το Άββατο. Το Άββατο κατά καιρούς, εντάξει. Παραβιάζεται. Παραβιάζεται. Όχι μόνο το Άββατο. Τι ναυάγια που γίνονται παίρνουν γιατί σαν τι γίνεται ναυάγιο. Το θεώρησαν. Τι θα κάνει. Το Άββατο μα και κάποιες δεν είχαν πιάσει και είχαν μεταφέρει στη... Πάντως δεν έμεινε τίποτα σου λέει μετά από αυτές τις παρτίες. Και αυτές παρτίες. Ναι. Οπότε ερμηνεύεται ότι είναι η Παναγία στο Καθολικό και συμπροσέφεται με τους Πανηγυριστάς. Ως ευλογία θεωρείται το. Αλλά πέρα από αυτές τις δύο με τις ερμηνείες, εμείς το θεωρούμε σαν μια παρουσία της Παναγίας. Σου λέω, κοίταξε να δεις, είναι εδώ. Κατά τους πατέρες τους παλαιούς, χειρ αγγέλου το κινεί το καντήλι. Εγώ έτυχε να το δω το 82 αυτό να σε τριών δεν κινήσει το καντήλι. Ταυτόχρονα, σεισμού της κορυφής. Δηλαδή ξεκίνησε, διαβάζουμε. Ήταν μια καθημερινή μέρα, διαβάζαμε την ώρα που διαβάζαμε το Συναξάρι του Αγίου, καθόμαστε οι πατέρες εκεί και άρχισε να κινείται έτσι, ας το πούμε, σε οριζόντια κίνηση. Και λέει για μια στιγμή συζητώντας, κοίταξε λέμε, κάνοντας τα δρόμους πώς κινείται. Και ξαφνικά λέγοντας αυτό το πράγμα, αρχίζει κάνει έτσι. Αυτό το πράγμα το είδαμε τα μάτια μας. Σταματάει τις κυκλικές κινήσεις και αρχίζει το κάθετα. Κάθετες κινήσεις. Δηλαδή άλλαζε, δεν είναι να πεις ότι.